Βλέπω ότι έχετε βάλει πλώρη να αλλάξετε κάποια πράγματα στον κόμμα σας. Εμείς ερχόμαστε από πολύ παλιά και έχουμε και πολύ μέλλον. Ναι, άρα ναι. Δεν τα ξεκινάμε τώρα. Όχι, λέω, ξεκινάτε την επιχείρηση άλωσης. Τι εννοείται? Το ΠΑΣΟΚ, της κεντροαριστεράς γενικότερα, γιατί με το ποσοστό που πήρατε, δικαίως λέει ο άλλος ότι εσείς μπορείτε να το εκφράσετε αυτό το χώρο. Κατά συνέπεια, ακυρώνονται οι προσπάθειες που κάνουν οι άλλοι που είναι μικρότερα κόμματα. Και θα ήθελα να μας πείτε, για να ακούσει και ο κόσμος που σας ψήφισε, που εν πάση περιπτώσει σας ακολουθεί, ποια είναι η αλλαγή που θέλετε να κάνετε, ποιες είναι μάλλον οι αλλαγές, ποιοι είναι οι πυλώνες αυτού του νέου αφηγήματος που θα ακούσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ? Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 2019, μήνα Σεπτέμβριο. Το σωτήριο έτος 2019. Ακριβώς. Και πριν το 2019 έχει υπάρξει δύο φορές, το 2015, μια εκλογική μάχη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε μεγαλύτερα ποσοστά από το 31,5. Ήταν το 30. Ενώ προηγούμενα έχει υπάρξει και το 2012, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο πάλι κατέγραψε μεγάλα ποσοστά. Βεβαίως. Άρα εγώ δεν αντιλαμβάνομαι κανείς να θεωρεί ότι ήταν κάτι ξαφνικό το 31,5. Είναι μια πορεία ούτε η οποία ξεκίνησε. Δεν το είπα γι' αυτό. Δεν είναι ξαφνικό. Ναι, λέω ότι είναι μεγάλο πορεία, ποσοστό, είπα. Ναι. Είναι μια πορεία της δικής μας αριστεράς, ναι, της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές στην δεύτε, αριστερά. Η οποία κατόρθωσε πριν την κρίση να εντοπίσει τις αιτίες της, να πει ότι μπορεί να αναλάβει ευθύνες για να διαχειριστεί τα πράγματα, να εκφράσει τις αγωνίες του κόσμου, να οδηγηθεί το 2015 δύο φορές στην κυβέρνηση και τώρα να καθιερωθεί σαν τον δεύτερο πόλο του μεταμνημονιακού πια διπολικού συστήματος. Άρα είναι μια σειρά πραγμάτων. Δεν βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια καινούργια φάση ως προς τα χαρακτηριστικά της δικιάς μας πορείας και του τρόπου με το πώς πολιτευόμαστε. Διευρύναμε τα όρια της αριστερής παράταξης και μπορούμε πράγματι να εκφράζουμε ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί. Αλλά πάντοτε από το έδαφος της αριστεράς. Ναι. Όμως θα υπάρξει κάποιο αφήγημα γι' αυτό. Δηλαδή κάτι θα πείτε σε ό,τι αφορά το όραμά σας. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά τα νέα σχέδια που θα καταθέσετε ως κόμμα το οποίο θα διεκδικήσει την κυβέρνηση κάποια στιγμή. Ξέρετε, κατά συνέπεια, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξετε. Τι δεν σας άρεσε το προηγούμενο διάστημα? Γιατί δεν ήταν και όλα καλά. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση ότι ήταν όλα καλά. Καταρχήν, όταν χάνεις, ναι, σημαίνει ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Κάποια λάθη γίνανε. Άρα ναι, λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια εξωστρεφής απολογιστική διαδικασία. Δηλαδή, πώς την εννοείτε αυτή? Θέλω να πω ότι αυτό το ζητούμενο δεν είναι σήμερα να κλειστούμε στους τέσσερις τοίχους κάποιων γραφείων και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά παράλληλα με την παρουσία μας από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, αλλά και από την παρουσία μας μέσα στην ίδια την κοινωνία, να αναζητήσουμε ποιες ήταν οι δικές μας αστοχίες, που ήταν τα δικά μας τα λάθη, ναι, και δεν μπορέσαμε να ξανακερδίσουμε. Μισό λεπτό. Παρόλο ότι. Δεν το έχει γίνει, αλλά θα το ρωτήσει αυτό γιατί είναι σοβαρό. Αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Βεβαίως. Παρατηρούσα όταν γινόντουσαν εκλογές σε διάφορα σωματεία, συνδικαλιστικά δηλαδή σωματεία. Και έβλεπα, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ να κυριαρχούν. Δεν έβλεπα το ΣΥΡΙΖΑ να κυριαρχεί. Έχετε σκοπό να προσεγγίσετε αυτόν τον κόσμο που ενώ εκλογικά μπορεί να σας ακολουθούσε, ενώ στις βουλευτικές εκλογές? Αποδείχτηκε αυτό. Ναι, ναι, μπορεί να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή δηλαδή, ναι, ναι, που στο Ιξωματείο είχες κάποια χαμηλά ποσοστά, ναι, μετά από μία εβδομάδα στην κεντρική κάλπη όλοι αυτοί... Είναι ένα φαινόμενο. Βεβαίως. Και ρωτάω εάν έχετε μέσα στο πλάνο σας να ακολουθήσετε και μια πορεία στο λαό από αυτή την άποψη. Δηλαδή, προφανώς, να προσεγγίσετε τη σωματεία, τους συνδικαλιστές, όλο αυτόν τον κόσμο που σκέφτεται σαν το ΠΑΣΟΚ, αλλά στο τέλος ψήφισε εσάς γιατί έβλεπε τους άλλους αδύναμους. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η προσέγγιση ένας κόσμος που σκέφτεται σαν ΠΑΣΟΚ. Όταν μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ έχει καθυλωθεί, ή το κοινάλ, εν πάση περιπτώσει, με την όποια το έκφραση ΠΑΣΟΚ, τώρα, είναι, έχει καθυλωθεί σε κάποια μικρά ποσοστά και αντιμετωπίζει ζητήματα προσανατολισμού και ταυτότητας. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον βρισκόμαστε στην δεκαετία της ριζοποίησης κάποιων δυνάμεων που παλιότερα εκφραζόντουσαν, ναι, από τον κεντροαριστερό χώρο. Είναι μια σύνθετη όμως διαδικασία, η οποία έχει τις διάφορες φάσεις. Αυτό που είπατε, ότι αυτό και που εσείς προσεγγίζετε τον κεντρό χώρο, δηλαδή η οπτική σας πρέπει να είναι προς τα εκεί, δεν μπορεί να είναι μόνο... Νομίζω ότι πάλι κάνετε ένα λάθος. Δηλαδή, να μου πείτε το λάθος, κάνω να διορθωθώ, αλλά... Ποιο είναι το λάθος? Ναι. Και το κάνετε
εσείς λιγότερο, διότι εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε δημοσιογράφος, το κάνουν πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί. Αισθάνονται ιδιοκτησία τους τους ψηφοφόρους. Όχι, λέει, μας έφυγαν οι ψηφοφόροι. Μα οι πολίτες διαμορφώνουν τις απόψεις τους, την πολιτική τους έκφραση και τοποθέτηση με βάση το πρόγραμμα και τις ανάγκες τους. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε τι έχουμε περάσει μετά το 2010 ως χώρα. Ναι, μία κρίση η οποία έφερε τα πάνω κάτω. Ναι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχασε τη δουλειά του. Είδα τα παιδιά του να μεταναστεύουν, είναι την επιχείρησή του να κλείνει. Τα εισοδήματά του να μειώνονται δραματικά. Αυτό του δημιούργησε νέες ανάγκες. Να βάλω μία τελεία. Και μία νέα πολιτική συνείδηση. Σε συνδυασμό με το ερώτημα αυτό οδήγησε και σε άλλες πολιτικές επιλογές. Σε συνδυασμό με το ερώτημα τώρα που θα σας κάνει η Λίγα. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την κρίση. Ότι έχουν περάσει δύο μήνες από τις εκλογές. Έχουν συνεδριάσει τα όργανα και είστε στην αφετηρία μιας νέας διαδικασίας και εσωκομματικής. Έτσι μέχρι το συνεδρίο. Είμαστε σε μια φάση βαθιάς, θα έλεγε κανείς, ανασυγκρότησης και διεύρυνσης και προσέγγισης άλλων δυνάμεων και πλουραλισμού και όλα αυτά. Θα το έλεγα το εξής, ότι κυρίως θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό που εντόπισε πριν από λίγο ο κύριος Χατζής, της μικρής παρουσίας στους μαζικούς χώρους σε σχέση με την αυξημένη σας δύναμη. Γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει απαντηθεί ως ερώτημα. Το ένα είναι αυτό και πάλι μια ερώτηση. Το έβαλα εγώ ίδιος πριν. ότι έχουμε ανάγκη να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε βάθος με έναν συστηματικό τρόπο. Όχι μόνο για να δούμε στενά τι δεν πήγε καλά σε σχέση με την πορεία της κυβέρνησης. Αυτή η απάντηση, ξέρετε, έρχεται να καλύψει και αναζητήσεις συνολικά του ευρωπαϊκού αριστερού προοδευτικού χώρου. Υπάρχει το θέμα. Το θέμα είναι να διαλέξουμε. Να βάλω μια τελεία. Θα βάλτε, όχι, μην βάλετε τελεία. Δεν θέλω να βάλετε τελεία. Άλλο τελεία. Καμία. Θέλω να το συμπληρώσετε με αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα, αυτό που σας ρώτησε. Okay, το καταλαβαίνουμε ότι το συζητάτε. Για δύο λόγους χάνει ένα κόμμα. Ή γιατί αυτά που υποσχέθηκε δεν τα έκανε και ο κόσμος απογοητεύτηκε. Κάποια πρόσωπα δεν ακολούθησαν την γραμμή που έδωσε ο Πρωθυπουργός και τη γραμμή τέλος πάντων που το κόμμα αυτό είχε πει στον ελληνικό λαό. Υπάρχει μια βασική αιτία. Ναι. Μια εξ αρχής αντίφαση. Το να υλοποιείς μία πολιτική η οποία επευλήθηκε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες και καταστάσεις το και μετά τους συσχετισμούς. Το 2015 το ξέραμε και σωστά κάναμε, το ξέρατε. Αυτό τον επώδυνο συμβιβασμό. Επώδυνο όμως. Δεν λέω ότι δεν είχαμε. Άρα είχαμε συνείδηση και είχαμε συνειδητοποιήσει αυτή την αντίφαση. Όχι, γιατί να εφαρμόζει μία πολιτική ο κόσμος, κύριε Σκουλέτη, γιατί του λέγατε ότι go back, η οποία δεν είναι η δική σου πολιτική. Δεν έχει σημασία. Άρα εκ των πραγμάτων θα είχε το κόστος της, αλλά αυτή αυτό η επιλογή ήταν μονόδρομος. Αυτό κρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 λίγο πολύ όμως. Ναι. Πώς είπατε? Αυτό λέω κρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2015. Και έτσι παρουσιάσαμε στον κόσμο. Ναι, άρα πάμε στο μετά το Σεπτέμβριο του 2015. Όχι, δεν έπαμε μέσα να υπάρχει μια εγγενής αντίφαση. Διαφωνώ σε αυτό, κύριε Σκουλέτη. Εσείς διαφωνείτε. Ξέρετε που διαφωνώ και θα δείτε κι εσείς ότι έχω δίκιο. Θα σας πω γιατί έχω δίκιο. Ακούστε. Όταν ένα κόμμα κερδίζει το 2015 τις εκλογές το Γενάρη, έχει μια μεγάλη δυναμική. Δεν είναι αστείο πράγμα. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Γιατί έχει πιστεί ένα μέρος του ελληνικού λαού ότι αυτά που λέει θα τα κάνει. Και βλέποντας τα προβλήματα με τους έξω, με τους δανειστές, και το αφήγημα το οποίο παρουσιάσατε, σου λέει εντάξει, δεν μπόρεσε, αλλά θα τα κάνει. Και σε ξαναψηφίζει. Σε δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Και ρωτάω, εγώ δεν θα απαντήσω. Εσύ θα μου απαντήσεις. Να κάνει τι. Αυτά που είχε υποσχεθεί. Πότε? Τον Γενάρη. Πριν το... Το Γενάρη. Αλλά πριν από λίγο υπήρξε μια σωστή επισήμανση. Ναι, το Σεπτέμβριο του 2015 ήταν γνωστή η συμφωνία, η οποία προέβλεπε την εφαρμογή ενός τρίτου μνημονίου. Ναι, άλλο λέω. Και παρόλο ότι αυτό το τρίτο μνημόνιο ουσιαστικά ήταν πολύ πιο ήπιο, παρόλο ότι υπήρχε η δικιά μας κοινωνική ευαισθησία. Ήταν πιο σκληρό τέλος πάντων. Καλά, αυτό το λένε τα νούμερα. Αυτό τα λένε τα νούμερα και κυρίως η τσέπη του καθενός. Εντάξει, συμφωνώ. Όταν του αδειάσανε τις τσέπες και τον χρεοκοπήσανε. Εσείς μας αδειάσατε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ό,τι έμεινε μας το πήρατε κι εσείς. Δεν είναι έτσι. Ό,τι λίγο έμεινε το πήρατε με τους φόρους. Δεν είναι έτσι, διότι πώς δεν είναι. Αυτή την κυβέρνηση πιστώνεται το γεγονός ότι έκλεισε ο κύκλος των μνημονίων. Και βγαίνει σήμερα και κοκορεύεται. Καλά, έκλεισε. Να ρωτήσω κάτι από αυτού, κύριε Σκουλέτη. Για αναπτυξιακή πολιτική, για μέτρα και τα λοιπά. Σταθεροποιώντας την οικονομία και βαδίζοντας. Αυτή τη στιγμή πάνω από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια σχεδόν και παραπάνω, στους δρόμους της ανάπτυξης. Ναι. Κύριε Σκουρλέτη, επειδή το λέτε και εσείς αυτό, το είπε ο κύριος Τσίπρας, τρώνε από τα έτοιμα. Υπάρχει μια
άλλο, θέλω να καταλήξω κάπου αυτό αλλού. Δεν το ξέρουμε. Υπόθηκε ότι όλα, όπως τα capital controls, είχαν δρομολογηθεί κτλ. Είναι 12 παρατέταρτο και είναι πρωί. Άρα, το ξέρουμε. Κύριε Σκουλέτη, ότι η Ελλάδα έχει να το πάρω αυτό, να το πάρω αυτό ως δεδομένο. Για να, μικρή θέλετε για να κάνω την ερώτηση. Άρα η πολιτική επιλογή να γίνουν οι εκλογές τη στιγμή που έγιναν ήταν σωστή ή λάθος? Αφού όλα είχαν δρομολογηθεί, όλα μπορούσαν να έχουν γίνει. Τα είχα τελειώσει. Ήταν σωστή ή λάθος η επιλογή των εκλογών τον Ιούλιο? Σαν αιτία, ναι, ή αν θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί περισσότερο νωρίτερα. Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν απολύτως σωστή η επιλογή να προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές. Ναι. Με την διαφορά που υπήρξε, αλλά αν θέλετε και με την δυνατότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διαμορφώνει με τους δικούς της τρόπους και τα δικά της μέσα το γενικό πολιτικό κλίμα, δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση να σταθεί από τη στιγμή, προσέξτε να δείτε, που οι εκλογές ήταν γνωστό ότι έπρεπε να γίνουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Δεν ήταν να πείτε μετά από 1,5 χρόνο. Θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα από τον Αύγουστο του 2018 που βγήκαμε από το πρόγραμμα μέχρι τώρα που έγινε. Από τον Αύγουστο του 2018 θα έπρεπε να έχει σπάσει συμφωνία με τον Καμένο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ήταν μια χρυσή περίοδος όπου είχαμε να επιδείξουμε συγκεκριμένο έργο που αφορούσε την ίδια την οικονομία. Το σκεπάσαμε. Αναλώσαμε πολιτικό κεφάλαιο με το να εξηγούμε κάθε εβδομάδα και να ερμηνεύουμε τις δηλώσεις του Καμένου αν θα ρίξει ή όχι την κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να υπήρχε μια μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε επιτυχία στο έργο σας ως γραμματέας του κόμματος.